Φιλαράκια μου, καλημέρα. Φύγαμε για σχολή. Η ώρα είναι 8:30. Πες για στο vlog. Για vlog. Μερικά. Ευχαριστώ, Σοφία. Αφήσει το καφέ στη Κωνσταντίνα και μοιάζει λίγο σαν καφινάκι. Κάτσε πάλι να το πω. Ναι, έλα, το βγάλω. Αυτή είναι η Σοφία. Είναι πιστή φαν τη Κόνα. Πρώτα πρέπει να παίρνει την άδεια. Α, θέλει να σε βγάλω. Τη βγάζω. Θε να σου βάλω το Instagram σου. Όχι. Γιατί όταν το λε αυτό δεν βάζω σε κανένα σου δεν θέλει. Ούτε στο δικό σου που βάλει. Έχεις βάλει, γιατί έχεις βάλει 5 φορές στο Instagram. Δεν μου είχε κάνει κανείς όμως. Πού το ξέρεις. Εκείνη τη μέρα θα έπρεπε να με ήταν να πάρει. Εντάξει, άμα με βλέπουν πολλά άτομα. Έχει τώρα που δεν με βλέπουν όμως. Ποιος σου είπε δεν σε βλέπουν πολλά άτομα. Τι μου θυμίζει αυτή. Παιδιά, χάνω μοντά. Ήρθε και η Ελένη, καλή όρεξη. Κάντε. Τι πάει. Φέρε λίγο το κινητό. Άμα είναι από σχολή. Δεν τρώει. Απλά πρέπει να γεμίσουμε το vlog. Η μάσκα τι κάνει. Διακριτικό. Λοιπόν, παιδιά, η Ελένη με την Κωνσταντίνα βάλανε στοίχημα ότι το PC δεν κάνει παραγγελία στο παχνί. Κέρδισε η Ελένη, δεν κάνει παραγγελία. Και τώρα δεν μου δίνει τα λεφτά για να μου κεράσει καφέ. Για βάλανε στοίχημα να κεράσει ένα καφέ και στο Δίνα. Δεν μου τα δίνει. Να σκεφτεί, μου τα δώσει ή όχι. Δεν τη τα δίνει. Και τώρα με αναγκάζομαι να δώσω από τα τίμια και λεφτά που έχω βγάλει με υδρότα και αίμα. Σπίτι εμείς. Σε ζευγαράκι. Κι εγώ δώσα. Αλλά την έκανε μια πατάτα και την έκανα όλα. Παιδιά, είναι και η Γιάννα μας εδώ, έχετε μέρες να τη δείτε. Ναι, όντως. Είχα χαθεί, παιδιά, γιατί... Γιατί είχε... καταγερματιστεί. Ναι, με το 359. Όμως τώρα με βοήθησε ο Παναγιώτης. Subscribers μου, πάμε να φάμε τα τέλεια μπιφτέκια. Ελπίζω να τα έχει, αν δεν τα έχει, θα αρχίσω να βρίζω. Δεν είναι ότι ήρθα στη σχολή μόνο για να φάω. Παιδιά, σοβαρά σας μιλάω, ήρθε μόνο για αυτό στη σχολή. Αποκλείεται. Άμα δεν είχε αυτό το φαγητό, θα ερχόταν. Πήγα και σε πρώτη φορά μόνη μου σε μάθημα στη σχολή, παιδιά. Ήταν ακραίο. Είχα να πάω την πρώτη μέρα που ήρθα στη σχολή μόνη μου σε μάθημα. Τότε που δεν ξέραμε κανέναν. Φέρα να σου κάνω ένα story time. Μια φορά είχαμε μάθημα το πρωί και μου λέει η Κωνσταντίνα. Και ενώ σαν, επειδή τη έλεγα την στάζω, κάνω σου λέει να μην ξυπνήσει αύριο. Και τη λέω θα ξυπνήσω. Και ξυπνάω το πρωί και βλέπω 3 ώρα ηχητικό που μου λέει κάνω μοντάζ. Ακόμα δεν έχω τελειώσει. Οπότε δεν παίζει να ξυπνήσω. Οπότε όταν ακούσει το ηχητικό, ξανακοιμήσου. Λε και εγώ στο σχολείο πηγαίνω για καφέ. Εγώ μόνη μου δεν έρχομαι. Παιδιά, το καλύτερο συνέστημα και δεν έχει κόσμο. Και επίση ο άντρα μου θα ολοκληρωθεί το τέτοιο αν. Έχει και μπιφτέκια. Λέει ότι έχει, ελπίζω να έχει. Η Νάσια παίζει πιάνο. Άρα, πώς είναι. Ποια είμαι τέλος πάντων. Μου subscribers τελικά είχε μπιφτέκια. Παλεύει με μια σαλάτα. Δεν μπορώ. Wow. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να δείτε αυτή την ιδέα που θα φάει τώρα. Είχε και σοκολατόπιτα να σας πω. Και ναι, με το που έφυγα εγώ από εκεί τη βγάλανε, τέλος πάντων. Φαίνεται αηδία. Είναι... Καλύτερα να παίρνεις μήλο. Είναι ανανάς. Για φέρνω να μυρίσω. Δεν καταλαβαίνω. Θα πάρω μία μπουκιά που θα έχει μέσα απ' όλα. Έχει πολλά μέσα. Θα τσιμπάω κιόλας. Πάμε, θα βαθμολογήσεις κιόλας. Κανονικό ζερέι, ε. Ναι. Η επίγευση που αφήνει μου θυμίζει μία αντιβίωση που είχε, που έπινα μικρή μία ροζ που, ήταν, που είχε για καλά και ψηφράουλα, αλλά ήταν αηδία μου. Λίου. Δηλαδή πόσο βάζεις. 5. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Το βλέπω.
όλο. Δεν το έλεγα για κοτόπουλο. Τι? Παιδιά, ελπίζω αυτό να μην είναι κοτόπουλο, γιατί είναι λίγο κόκκινο. Είναι ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πεθάνουμε. Μπορεί να είναι το τελευταίο vlog. Ναι, σε το κλάτσο. Βίμπι. Λοιπόν, συνεχίζω να βλογκάρω εγώ. Η Κωνσταντίνα με έχει βάλει να κάνω την αναφορά της από το εργαστήριο, ενώ εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα. Και δείτε, τις βλέπει από εμάς. Κωνσταντίνα, φάκα, μου βλέπεις το βίντεο, είμαστε αστέρια. Έχουμε κάνει τέλεια αναφορά. Λοιπόν, subscribers μου, τώρα θα τους λέω μου. Έκανα την αναφορά τους σχεδόν. Δείτε πόσο ωραία την έκανα. Δεν είναι ένα βίντεο που θα έρθει την Κυριακή. Η Κωνσταντίνα απλά ασχολείται με... Με ένα βίντεο που θα ανεβεί την Κυριακή, most likely του, ποια είναι η πιο πιθανό. Δηλαδή, το τέτοι είχαμε. Δείτε εδώ τι ωραία που με έκανα. Δηλαδή, κουκλίξαμε στα... Τώρα αυτά δεν τα έχω κάνει, γιατί δεν έχει τα... τέτοια, όπως λέγονται, τα πειραματικά δεδομένα. Αν έχεις τη θεό σου. Αυτά που λέτε, BB. Επίσης, γράψτε στα σχόλια, πιστεύετε ότι εγώ είμαι καλύτερη vlogger, παύλα, youtuber από την Κωνσταντίνα. Και πίνουμε το δεύτερο καφέ για σήμερα. Η δουλειά είναι δύσκολη. Και... κάτι θέλω να πω. Ελπίζω να γράψεις τη σχολή του εγώ με καλύτερη. Γιατί θα στενοχωρηθώ. Ιώνα, στηρίζομαι σε σένα. Με Χριστούγεννα θα πάει μαζί πάλι μακριά μου μόνο εσένα. Αχ! Λοιπόν, πάλι εγώ, κλασικά. Είμαστε, έχουμε διαστημά μάθημα από τις 11 παρατέταρτο και φεύγουμε τώρα που είναι 3 και κάτι. Μπίμπι. Παιδιά, ήρθαμε μια βόλτα για τα σούπερ μάρκετ της εβδομάδας. Α, συγγνώμη, ναι, εγώ να φάνω και εγώ λίγο. Ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ, δεν λέμε σε ποιο γιατί... Α, δεν λέμε. Χωρίς διαφήμιση τίποτα. Και το πουλί το γάλα. Η Connie's Diary πήγα να πω, η Νάσιας boutique και σε ψώνει. Vegan. Αυτό το πάρω. Θα είναι πιο πιθανό να γίνει vegan. Εσύ. Παιδιά, τώρα θα πάρουμε κάτι από εδώ για να κάνουμε αύριο ένα βίντεο. Με κάτι πιο, δεν πίνουμε. Όχι, ρε. Ψάξτε να έχει σαμπούκα. Τι σαμπούκα, ρε. Θα πάρουμε ένα κρασί, παιδιά. Τι σαμπούκα, δεν το πιστεύω. Πού είναι. Τι ποτήρι είναι αυτό, ρε φίλε. Φίλε, θα πάρω. Μία στο σάπι, δεν έχω σαμπούκα φλόρι. Τελειώσαμε τα ψώνια μας, πήρα... πολλά πήρα σήμερα εγώ. Πρώτη φορά πήγα σε σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ και δεν πήρα τυροκαφτερή. Με τις... Και βρέχει και βλογκάρω. Και απλά θα σας πω ότι είμαι θυσμένη στη τυροκαφτερή και πρώτη φορά... Α, δεν πήρα. Αύριο φέρετε τρυπουσιόν για το γύρισμα. Βεβαίως. Okay, τα λέμε παιδιά. Η Λαράκα μου, το σημερινό βίντεο έφτασε στο τέλος του, η ώρα είναι 7. Αλλά σήμερα δεν θα κάνω κάτι άλλο, βρέχει και πάρα πολύ εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ αν το είδατε μέχρι το τέλος και θα τα πούμε και πάλι αύριο.